και όταν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των πολιτών, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Θα δουλεύουμε, θα εμβολιάζουμε 7 μέρες την εβδομάδα σε δύο βάρδες, 8 με 9. Ξεκινάει ο εμβολιασμός, όπως λέει ο Εθνικός Σχεδιασμός των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας. Έχουν σταλεί όλες οι καταστάσεις, είμαστε έτοιμοι στους χώρους, υπάρχει το υλικό, έχει γίνει καταγραφή της σειράς εμβολιασμού. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Η πρώτη γραμμή είναι αυτοί που υπηρετούν σε κλινικές πόλεις. Γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, τους ανθρώπους στο κοινωνικό, όλους. Πρώτη γραμμή. Θα εμβολιαστείτε πρώτος? Όχι. Προηγούνται οι υγειονομικοί. Δεν υπάρχει λόγος για συμβολισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει η προτεραιοποίηση των υγειονομικών μας. Να θεραπευτούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Η μαθήα πότε θα έχει εμβόλιο? Η μαθήα πότε θα έχει εμβόλιο? Θα το δούμε στο σχεδιασμό. Υπάρχει σχεδιασμός. Προηγούνται αυτή την πρώτη εβδομάδα όλοι οι υγειονομικοί όλων των δομών και οι ιδιώτες που υπηρετούν στην Ελλάδα, την Ελλάδα που φυλάσσονται. Και από εκεί γίνεται η κίνηση των εμβολίων, η οποία θα γίνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Θα καταφθάνουμε στα εμβολιαστικά κέντρα. Στόχος μας είναι να μην καθεί ούτε ένα εμβόλιο. Αυτό δώσαμε. Ο όρκος τιμής, ο πιτός μας είναι να μην καθεί ούτε ένα εμβόλιο. Και θα το πετύχουμε. Θα ασχοληθούν γιατροί, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, διοικητικοί, όλοι με τον εμβολιασμό. Είναι το πρώτο και βασικό μεγάλο εθνικό στίχημα αμέσως μετά την αντιμετώπιση. Χρονοδιάγραμμα έναρξη το πρώτο εμβόλιο. 4 του μηνός τεκνητήμο, ότι θα φτάσουμε σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο. 50 σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο. Αλλά σε αυτή τη φάση ξεκινάμε για να κυλήσει σωστά η διαδικασία, να δούμε αν υπάρχουν. Άρα πάνω από 700 άτομα ημερησίως σε όλα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε ένα τέλειο οργανωμένο σχέδιο διοικητικής μέρημνας. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει στηθεί. Εμπλέκονται όλα τα υπουργεία. Δεν έχει μείνει κανένα υπουργείο απ' έξω. Δεν είναι το υγείας. Είναι όλοι μας. Και βλέπουμε ότι εμείς κάναμε και προσομοιώσεις. Μετρήσαμε χρόνους. Γιατί όπως λέει το πρωτόκολλο, θέλει 15 λεπτά, έτσι. Κάναμε τις προσομοιώσεις μας, είδαμε πού βελτιωνόμαστε. Κάθε φιαλίδιο θα είναι για 5 εμβόλια. Έτσι. Κάθε φιαλίδιο είναι για 5 εμβόλια. Οι εργαζόμενοι μας στον χώρο του εμβολιασμού, οι επισκέπτες υγείας, είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή, εγώ τους εμπιστεύω απόλυτα. Γιατί και στις προσομοιώσεις που είδα, πήγαινε εξαιρετικά η μελέτη. Και κάναμε πρόωρη παράδοση του υλικού, που είναι το Α και το Ω. Εδώ θα έχουμε 10 κρεβάτια. Θα είναι 6, 7, 8 και 2 απομόνωσης για πολύ βαριά περιστατικά, ειδικές ασθένειες, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, είναι για τα πολύ βαριά. Τι κάναμε? Αλλάξαμε συνολικά τη μελέτη της ΜΕΤ. Θα δείτε ότι τον άλλο μήνα που θα στηθούν ο εξοπλισμός, τον άλλο μήνα στείνεται ο εξοπλισμός, θα είμαστε ίσως από τις λίγες ΜΕΤ που θα έχουμε κρεμαστούς βραχίονες. Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, καταρχήν όλοι εργάζονται μεγαλύτεροι, αν υπάρχει άλλο επίπεδο στη φροντίδα των ασθενών, δεν θα είναι επιτυχή, αλλάξαμε όλη τη μελέτη. Τους κάναμε κρεμαστούς. Και ανά πάσα στιγμή μπορείς να επαναπροσδιορίσεις το χώρο και να εργαστείς και να προσφέρεις υπηρεσίες με μεγαλύτερη άνεση. Που εμάς ο στόχος μας ήταν αυτός. Θα είναι μια υποδειγματική ΜΕΘ. Έχουν πομπαριστεί όλα, οι εγκαταστάσεις έχουν ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά έχουν μπει. Οι συνδέσεις των αγωγών έχουν ρυθμιστεί. Θα σας πάρω πάνω στην καρδιά του λόγου. Εκεί είναι η καρδιά του λόγου. Οπότε εδώ μπαίνει το συνεργείο και στην. Ναι, πότε θα παραδοθεί, πότε θα είναι έτσι. Είπαμε, οριστική παράδοση Μάρτιο, τελείωσε. Έχει τελειώσει. Δηλαδή και τα υλικά είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Και τελειώσαμε όλους τους ορόφους, τα δείτε και στα ΤΕΠ. Και προχωράμε, τα συνεργεία έχουν έρθει. 6 Ιανουαρίου έρχονται άλλα 2 εξειδικευμένα συνεργεία για να κλείσουν όλους τους χώρους και προχωράμε.
Θα είναι μια υπερσύγχρονη. Ναι. Ταυτόχρονα η παλιά ΜΕΤ, όπως σας εξηγήσω στη συνέντευξη, θα γίνει μονάδα αξιμένης στον Δήμο. Δηλαδή δεν θα αφήσουμε κάτι που είχαμε στην παλιά πτέρυγα. Θα την αξιοποιήσουμε και εκεί. Οι δοκιμές έχουν κλείσει. Κλείνουμε από εδώ. Κλείνουμε. Και πάμε. Να καταλάβουμε λίγο την αίσθηση των χώρων. Όλος ο φωτισμός είναι LED. Έχουμε αλλάξει τη μελέτη. Οπότε έχουμε μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Τροποποιήσαμε τη μελέτη και όλοι οι φωτισμοί είναι με λάμπες LED. Οικονομία και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Φίλτρα εξαερισμού παντού. Δουλεύουμε με κεντρική θέρμανση, κεντρική ψύξη και κλιματισμό. Είναι όλα σε κεντρικό επίπεδο ελεγχών. Εδώ στην ουσία θέλουμε μόνο καθαρίωτα. Έτσι είναι και η χειρουργική έτοιμη. Απλά δεν μπορούμε να προπατήσουμε. Ενισχύσαμε με υποδομές που δεν είχαμε προβλεφθεί στην αρχή και έχουμε ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι τιμά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και φυσικά θα παρέχει πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες μέσα από το χώρο. Λοιπόν, πώς θα γίνει η δεύτερη, δηλαδή είχαμε την πεντάτομη τη δική μας, είχαμε καταστήσει σωστό χρόνο και δωδεκάτομη. Οπότε δεν είχαμε θέμα να τρέξουμε, να έχουμε την αγωνία αυτών των οξυγών. Είχαμε σταθερά παροχή οξυγόνου χωρίς να έχουμε αγωνίες. Ξέρετε ότι ήταν μια μεγάλη ζήτηση, ας πούμε, για το οξυγόνο, είχε εκτοξευθεί. Η χώρα των παλαιών τεστ, πώς θα λειτουργήσουν? Θα πούμε όλες τα άλλα διαδικασία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την τροφοδοσία εμβολιών στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και πώς θα συμμετέχει ο πολίτης. Η πρώτη φάση, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, η οποία τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου. Εμείς ξεκινάμε 4 Ιανουαρίου με διπλή βάρδια στα εμβολιαστικά κέντρα, 8-9 το απόγευμα. Μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών, περνάμε σε ειδικές δομές, γεωκομεία, προστασίας ανθρώπων και τα στελέχη αυτών των δομών. Αμέσως μετά ξεκινάει ο εμβολιασμός των υπέργυρων, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους. Και η διαδικασία είναι στην οποία θα εμπλακούν όλοι πια, εμπλέκονται όλοι. Γίνεται μέσα ηλεκτρονικά, με ένα εξαιρετικό σχέδιο που έχει εφαρμοστεί. Θα λαμβάνει ο καθένας ειδοποίηση, πότε θα εμβολιαστεί, μια μέρα πριν θα έχει πάλι ενημέρωση για υπενθύμηση για τον εμβολιασμό του. Εμείς θα έχουμε εικόνα μέσω συστήματος κάθε μέρα ποια είναι τα ραντεβού μας, ποιοι άνθρωποι θα εμβολιαστούν. Έχουμε κάνει την υπηρεσία μας έτσι ώστε να ελέγχει αυτό τον πίνακα και τη σειρά και αν έχουμε ακύρωση να επανέρχεται με νέα υπενθύμηση ή να λαμβάνει από την επόμενη λίστα. Όλα αυτά που σας λέω τα ετοιμάζουμε εδώ και ένα μήνα. Και η εκπαίδευση του προσωπικού και η προσομοίωση έχει γίνει. Σήμερα, ας πούμε, είναι η τέταρτη εκπαίδευση που γίνει. Υπήρχε ένα πολύ σαφές και ξεκάθαρο σχέδιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εφαρμοστεί στην πατρίδα και για μας είναι ένα στίχημα. Συνεχίζουμε φυσικά τη μάχη με τον κορονοϊό, δεν έχουμε τελειώσει. Νοσηλεύουμε ασθενείς, ξέρετε ότι νοσηλεύουμε από το Σεπτέμβριο, συνεχίζουμε να νοσηλεύουμε, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης του κορονοϊού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το άλλο στοίχημα. Και εμείς θέλουμε να το κερδίσουμε αυτό. Και θα συμβάλλουν όλοι. Η συνεργασία δηλαδή είναι οριζόντια. Όλοι όσοι εμπλέκονται συνεργάζονται. Μια ερώτηση.
στην προσομοίωση έχουν δεχθεί υπόψη ενδεχομένως κάποιες δυσλειτουργίες. Ναι, βέβαια, γι' αυτό και τα στελέχη μας. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε. Χρονομετρήσαμε πάνω σε 10 ανθρώπους, πώς θα κυλήσει, πώς θα κυλήσει η διαδικασία. Τη Δευτέρα που ξεκινάμε με εμάς, τους υγειονομικούς, σας είπα, πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Και ο καθένας θα πάει με τη σειρά του. Αλλά την πρώτη μέρα θα εμβολιάσουμε και τη δεύτερη όσους εμπλέκονται άμεσα στον πρώτο. Και ξεκινάμε με τους υγειονομικούς. Εμείς θα έχουμε τελειώσει 20 Ιανουαρίου και περνάμε μετά αμέσως στη δεύτερη φάση. Σας είπα, σε επίπεδο υποδομών είμαστε καλυμμένοι. Έχουμε τα δικά μας ψυγεία, τα οποία τα προμηθευτήκαμε πρόσφατα, την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Χώροι υπάρχουν, προσωπικό υπάρχει. Η διάθεση των εμβολίων θα γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Απλά να μην τρέφει κανείς αυταπάτες, ότι κάνοντας το εμβόλιο έχουν τελειώσει όλα. Όχι, πρέπει και εσείς ειδικά να κάνετε έκκληση προς όλους, ότι το εμβόλιο είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό για να νικήσουμε τον κορονοϊό. Είναι η αρχή του τέλους, αλλά δεν είναι το τέλος. Πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα περιορισμού, πρέπει όλοι να είμαστε με μάσκα, πρέπει όλοι να προσέχουμε, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να απορρίψουμε και να αφήσουμε στην άκρη ιστερικές και συνωμοσιολογικές απόψεις. Στην Ελλάδα έχουμε επιστήμονες που διακρίνονται και για την ψύχρεμη και για την έγκυρη επιστημονική τους γνώση και άποψη. Αυτούς πρέπει να ακολουθούμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε οι μονάδες μας να δίνουν τη μάχη του κορονοϊού. Και εκεί θέλουμε όλοι. Η συνεργασία σας να υπογραμμιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν τελειώσαμε. Δεν έχουμε τελειώσει. Μπορεί να έχουμε έναν πολυμέτωπο αγώνα, να κάνουμε προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Και αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να υπογραμμιστεί και να γίνει γνωστό στον καθένα μας. Εμείς συνεχίζουμε τα μετασχολεία, το βλέπετε, με τον τρόπο που δουλεύουμε. Δεν έχουμε αφήσει τα άλλα, και θα σας τα πω και στη συνέντευξη. Δεν αφήσαμε την πορεία του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε και εσείς μόνο ότι δεν αφήσαμε τα άλλα ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία μας. Σήμερα το διαπιστώσαμε. Τρέχαμε παράλληλα. Όπως και τη μετεξέλιξη του νοσοκομείου μας. Κάναμε τροποποίηση του οργανισμού και θα σας εξηγήσω ακριβώς ποια είναι η στόχευση. Έτσι, σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Προχωράμε στην ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Προχωράμε στη λειτουργία της νοσηλείας κατοίκων. Περιστατικά τα οποία θα μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να έρχεται εδώ. Προχωράμε στην πρόσληψη ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, γιατί θέλουμε να κάνουμε το κέντρο ψυχικής υγείας. Άρα κοιτάμε και την επόμενη μέρα ταυτόχρονα. Με την πρόσληψη νευρολόγων και την αποτύπωσή του στον οργανισμό, θα μπορούμε να λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο θρομβόληση. Αυτά όλα θα τα αποτυπώσουμε για να δείτε ότι κινούμασταν παράλληλα όλη αυτή την περίοδο. Φυσικά και όπου έπρεπε και το κάναμε, είχαμε τη στήριξη, ήρθε νέο προσωπικό και γιατροί, 8 μόνιμοι γιατροί και καταθέτουμε και την καινούργια πρόταση, 8 μόνιμοι γιατροί, 73 και πλέον νοσηλευτές και προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων, ενδυναμωθήκαμε πάρα πολύ. Σταθήκαμε δηλαδή σε αυτή τη μάχη νιώθοντας πιο δυνατή. Θα σου πω μόνο ένα απλό παράδειγμα. Τον Αύγουστο του 19 το νοσοκομείο διέθετε 2 αναπνευστήρες και σήμερα που μιλάμε διαθέτει 12. Και συνυπολογίστε ότι η πρόορη παραλαβή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από εμάς για την καινούργια πτέρυγα έδωσε και στήριξη στο Αττικό Νοσοκομείο. Γιατί στείλαμε και 8 δικούς μας αναπνευστήρες στο Αττικό Νοσοκομείο. Έγινε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν θέλαμε με τίποτα να χάσουμε αυτή τη μάχη. Θέλαμε να την δώσουμε με καλύτερους όρους.
Δεν έλειψε τίποτα από το προσωπικό μας, ούτε σε rapid test, ούτε σε test PCR και φυσικά παρακολουθούσαμε συνολικά όλα τα περιστατικά μας. Να γνωρίζετε ότι ξεπεράσαμε τα 550 περιστατικά. 550 περιστατικά. Θετικό. Ξεκινώντας όμως από το Σεπτέμβριο, στην κλινική που είχαμε ετοιμάσει από το καλοκαίρι, οι πρώτοι 10 που νοσηλεύτηκαν ήταν εκτός σημαντικής. Από γειτονικούς νομούς, όπου ξεσπούσανε κρούσματα. Εξελίσσεται καλύτερα, νομίζω ότι μπορεί να πάει και καλύτερα το θέμα των κρουσμάτων στην περιοχή μας. Απλά πρέπει, ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος, όλοι το ξέρουμε, αλλά εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Θέλουμε να βλέπουμε λιγότερους. Φτάσαμε σε σημείο να νοσηλεύουμε μέχρι και 110 ασθενείς. Με τις παρεμβάσεις που κάναμε όλη την άνοιξη στις κλινικές, με τα χωρίσματα, με τις ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις που κάναμε ώστε να απομονώνονται κλασικά περιστατικά, ύποπτα θετικά, θετικά περιστατικά, ήμασταν πιο έτοιμοι. Βεβαίως, όλα οφείλονται στο προσωπικό. Όλα. Γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, πνευμολόγοι, πνευμονολόγοι, όλες οι ειδικότητες ήταν στη μάχη. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Ήταν όλοι στη μάχη. Ομογενοποιημένοι. Παραδείγματος χάρη, μια καθαρίστρια να αργούσε να έρθει, θα καθυστερούσε όλο το σύστημα. Κι όμως, όλοι ήταν εκεί. Από την καθαρίστρια μέχρι τον διευθυντή της κλινικής, για να παρέχουν υπηρεσίες. Υπήρχαν βράδια που δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Το προσωπικό μας, οι άνθρωποι μας ήρθαν στα όρια τους. Ήρθαν στα όρια τους, γιατί, όπως γνωρίζετε, ήταν μια περίοδος δική μας που είχε μια φοβερή έξαρση του κοσμάτου. Φοβερή. Ήταν από τις πιο δύσκολες μέρες και νύχτες που περάσαμε. Αλλά αντέξαμε. Δεν ήμασταν μόνοι. Είχαμε ενίσχυση. Είχαμε ενισχυθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με μέσα. Επίσης σημαντικό. Τώρα όλοι αναμένουμε την εξέλιξη του πράγματος, αλλά τώρα πια είμαστε όλοι τόσο έμπειροι. Έτσι, γιατί όλο αυτό είναι μια εμπειρία, όπως λέμε. Είμαστε τόσο έμπειροι που λέμε ότι θα αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει, αλλά δεν θέλουμε. Κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει αυτό που ζήσαμε. Κανείς, πραγματικά. Και ζήσαμε μεγάλες χαρές όταν αποδιασωληνώναμε ανθρώπους, όταν δίναμε εξιτήρια, αλλά ζήσαμε και στιγμές θλίψης. Αυτό είναι το κοντράστ των συναισθημάτων σε ένα νοσοκομείο μάχης την εποχή του κορονοϊού. Γιατί ήμασταν νοσοκομείο μάχης. Και εμείς ξεκινήσαμε και πιο νωρίς. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι λειτουργούσαν όλα τα τμήματα. Καλύπταμε και άλλες περιοχές με την καρδιολογική μας, με το αιμοδυναμικό μας, τα περιστατικά που ερχόντουσαν. Γιατί λειτουργούσαμε σαν ένα ενοποιημένο σύστημα, σε μια ενοποιημένη υγειονομική περιφέρεια. Περιστατικά δεχόμασταν από την Κατερίνη, δεχόμασταν από την Κοζάνη, δεχόμασταν από την Μπέλα, δεχόμασταν από την Πυλκής. Δεν αφήσαμε κανέναν. Δεν ήταν μόνο COVID. Ήταν COVID, αλλά και λειτουργία νοσοκομείου. Και σας λέω, δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν είχαμε την απόλυτη ομογενοποιημένη προσπάθεια όλων. Δεν έλειψε κανένας από αυτή τη μάχη. Όλοι. Εμείς φροντίζαμε να μην λείπει τίποτα στο γιατρό μας, στο νοσηλευτή μας, στην καθαρίστριά μας. Είχαμε τόσες στολές και έχουμε που μπορούσαμε να ντύσουμε τη μισή βέλη. Είχαμε κάνει στρατηγικό απόθεμα, λειτουργούσαμε με ένα σχέδιο της Τρίτης ΥΠΕ και του Υπουργείου. Υπήρχε σχέδιο. Πήγαινε βήμα-βήμα. Δεν αφήσαμε να χαθεί η μέρα. Σύνολα τα. Σύνολα τα. Και εγώ δηλώνω πανευτυχής που συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους εδώ μέσα. Γιατί βλέπω και νιώθω καθημερινά τη μάχη που δίνει, τον αγώνα, την προσπάθεια. Είναι φιλότιμη. Δεν είναι εύκολος ο κορονοϊός.
Δεν είναι εύκολη η υπόθεση της νοσηλείας θετικών. Καθόλου εύκολη. Βέβαια, ο καθένας θα ξεπεράσει τον εαυτό του, τις δυνάμεις του. Και σε όλο αυτό το σχέδιο που είχαμε ετοιμάσει και το τρέχουμε, τον Ιανουάριο, πρώτα Θεός, που θα δώσουμε τη συνέντευξη του, λέω σε αυτό το χώρο, για να είμαστε καλύτεροι, θα σας δώσω ακριβή στοιχεία, λεπτομέρειες για το πώς κινήθηκε η μονάδα μας και η μονάδα Βέρειας και η μονάδα Νάουσας. Γιατί πήγαμε και οι δύο στιγμές. Και θα έχετε μια πλήρη εικόνα όλου του πράγματος. Αλλά να ξέρετε ότι πολλά θα είχαν αποφευθεί αν ήμασταν όλοι πιο προσεκτικοί. Και κανείς δεν πρέπει να εφησυχάσει. Κανείς. Ο εφησυχασμός νομίζω είναι αυτός που δίνει μια παράδοση ζωή στον κορονοϊό. Είναι ο κόσμος, οι πολίτες μας νιώθουν το βάρος. Ποιος δεν το νιώθει. Ποιος δεν το νιώθει. Αλλά πρέπει τώρα να κάνουμε υπομονή. Ναι, ήρθε το εμβόλιο, ναι, ξεκινάει η διαδικασία. Δεν αφήνουμε όλα τα άλλα. Προσέχουμε, κρατάμε αποστάσεις, δίνουμε τους κανόνες υγιεινής και προχωράμε.